Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής που συζητά το νομοσχέδιο που αφορά στη μεταναστευτική πολιτική, παρευρέθη ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης καταθέτοντας τις αντιρρήσεις των φορέων για το θέμα της σύντησης μέσω απευθείας αναθέσεων. Το ένα άρθρο ήταν για τη σύντηση η οποία γίνεται με ανάθεση και όλα αυτά τα οποία γίνανε με ανάθεση. Εκείνοι που ήμασταν κάθετοι και προτείναμε να μην ξαναγίνει ποτέ άλλη φορά τέτοια ανάθεση από το ελληνικό το κράτος, όσο και επίγοντα είναι η διαδικασία, και προτείναμε εμείς σαν Επιμελητήριο Ξάνθης, εφόσον και αν υπάρχει κάτι έκτακτο τέτοιο, να επικοινωνεί ο εκάστοτε υπουργός ή κάποιος διευθυντής του Υπουργείου με τον εκάστοτε πρόεδρο του Επιμελητηρίου, προκειμένου να γίνεται νόμιμη διαδικασία και να μην υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι. Δηλαδή, σε 5 ώρες εμείς μπορούμε να βρούμε από τον τόπο μας, ώστε να έχουμε και το ελάχιστο αποδοτικό όφελος από αυτές τις διαδικασίες και από τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν εδώ και κλείσαν τις αστυνομικές σχολές, να έχουμε το ελάχιστο όφελος. Μπορούμε να ζητήσουμε λοιπόν μέσα σε λίγες ώρες, εφόσον είναι επίγον, να ενημερώνουμε τα μέλη μας προκειμένου να δίνουν προσφορές, ούτως ώστε αφενός με να κερδίζει το κράτος, γιατί οι προσφορές θα είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους, αφετέρου να υπάρχει αίσθημα δικαιοσύνης στους τόπιους επιχειρηματίες, ότι δίνουν οι δουλειές στον τόπο μας και όχι στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη Φλόρινα, στο Ηράκλειο κτλ. Είχαμε τέτοια κρούσματα. Να φανταστείτε ότι 3,5 ώρα ξεφορτώθηκαν, ήρθαν στις αστυνομικές σχολές οι λαθρομετανάστες και 6,5 ώρα το πρωί πήραν το πρωινό τους. Μάλιστα, όπως σημείωνε ο κ. Μωραήτης, ειδικά σε αυτές τις εποχές, όπου έχει έρθει η εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για απευθείας αναθέσεις. Οι καιροί είναι πονηροί, το πολιτικό σύστημα είναι βομβαρδισμένο από παντού, υπάρχει αναξιοπιστία, ο κόσμος είναι επιφυλακτικός, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη πλέον από τον κόσμο για να γίνονται αναθέσεις και να γίνονται απευθείας αναθέσεις όλων αυτών των χρημάτων. Να φανταστείτε ότι δόθηκαν 150-160.000 σερματοπλέγματα στις αστυνομικές σχολές εδώ, και εδώ έχουμε εταιρεία η οποία παράγει σερματοπλέγματα τύπου ΝΑΤΟ, τέτοια δηλαδή που χρειάζονται, και δεν δόθηκαν στον τόπο μας, δόθηκαν σε εκτός Ξάνθης και εκτός Θράκης εταιρεία. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, όπως και το κέτερινγκ, όπως και κλινοσκεπάσματα και πολλά άλλα. Και να γίνεται με έναν τρόπο, ούτως ώστε να ικανοποιείται το κοινό αίσθημα και να υπάρχει διάβγεια σε όλες τις διαδικασίες. Έτερο επίμαχο σημείο, στο οποίο τα επιμελητήρια καταθέτουν την κάθετη αντίθεσή τους, είναι η ανάθεση φύλαξης των κέντρων από ιδιωτικές εταιρείες security. Εμείς εδώ βρισκόμαστε σε μια ευαίσθητη περιοχή που πρέπει να υπάρχει ασφάλεια και δεν μπορεί να αναλάβει τη φύλαξη τέτοιων ανθρώπων. Αυτοί είναι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, είναι κουρασμένοι άνθρωποι, είναι απογοητευμένοι, πεινασμένοι. Τώρα βέβαια τσιτίζονται, αλλά είναι γενικώς αγανακτισμένοι. Βρίσκονται σε μια φυλακή κλειστή μέσα και θέλουν ιδιαίτερα έμπειρους αστυνομικούς οι οποίοι τους φυλάνε. Δεν μπορούν λοιπόν να δοθεί ανάθεση σε μια τέτοια εταιρεία, έστω και αν γίνει από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης μια εκπαίδευση λιγόμενη, όπως προέβλεπε το νομοσχέδιο, για να μπορούν να κάνουν καλύτερα δουλειά τις ιδιωτικές εταιρείες. Εμείς διαφωνήσαμε και είπαμε, η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία έχει όλα τα εχέγγυα, όλες τις γνώσεις και μπορεί να φυλάξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτούς τους ανθρώπους όσο διάστημα θα βρίσκονται στα κέντρα αυτά, και δεν πρέπει να επουδενεί να διακινδυνεύσουμε να βάλουμε εταιρείες ιδιωτικές προκειμένου να φυλάνε αυτούς τους ανθρώπους. Αν συμβεί οτιδήποτε, ποιος θα αναλάβει αυτή την ευθύνη? Αν διαχειριστούν 400-500 λαθρομετανάστες μέσα στον νομό μας, πώς ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα κάνουν ζημιές, θα κλέψουν, θα ληστέψουν, θα σκοτώσουν, θα ρημάξουν. Για τον λόγο αυτό λοιπόν ήμασταν κάθετα αντίθετοι σε αυτό το άρθρο. Τέλος, ο κ. Μωραήτης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι το μέτρο είναι προσωρινό, τονίζοντας ωστόσο πως ακόμη και σε αυτό το σύντομο διάστημα ο τόπος θα πρέπει να έχει ανταποδοτικά ωφέλη.